Αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του ΟΗΕ η Συμφωνία Ελλάδας-Εγύπτου για την οριοθέτηση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ των δύο κρατών. Η ΕΦΕΙΤ Μπαρμπάτη θα μα δώσει περισσότερα στοιχεία σφραγίδα λοιπόν του ΟΗΕ στη Συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Συμφωνία του Καΐρου λοιπόν στι 6 Αυγούστου πλέον πρωτοκολλήθηκε και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα τη Διεύθυνση Οκεάνιων Υποθέσεων του Δικαίου τη Θάλασσα του ΟΗΕ. Και μάλιστα, Ελίζα, σε χρόνο ρεκόρ. Χαρακτηριστικά διπλωματικέ πηγέ αναφέρουν ότι αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία ότι πρωτοκολλήθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, αναφέρουν χαρακτηριστικά η ταχύτητα τη πρωτοκόλληση και ανάρτηση τη εν λόγω συμφωνία σε συνδυασμό με την καθυστέρηση τη ανάρτηση του τουρκολιβικού μνημονίου αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνη προσπάθεια του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίο βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρε. Έτσι, σε ευχαριστήσω πολύ για όλε τι πληροφορίε. Τώρα, κυρίε και κύριοι, το είπε και το έκανε ο Τραμπ. Άσκησε τελικά στον αμυντικό προπολογισμό που περιλαμβάνει και τι κυρώσει εναντίον τη Τουρκία πάμε στον Πέτρο Γκάτση να μα πει περισσότερα. Και βέβαια, επίσημη δικαιολογία δεν είναι οι κυρώσει εναντίον τη ε, Τουρκία, αλλά ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα δώρο προ την Κίνα και τη Ρωσία, ότι δεν τιμάει του βετεράνου και δεν βοηθάει στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτή τουλάχιστον είναι οι λόγοι που επικαλείται μπροστά στι κάμερε, με επιστολή του μάλλον καλύτερα, προ το Αμερικανικό Κογκρέσο ο Ντόναλτ Τραμπ. Στέλνει πίσω λοιπόν το νομοσχέδιο για τροποποίηση, ωστόσο θα περάσει από ό,τι φαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία από την Γερουσία και θα τον παρακάμψει και θα εγκριθεί τελικά. Το προανήγγειλε και η Πελό, η πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λέγοντα πω είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο που κάνει ο Τραμπ προκαλώντα χάο χρησιμοποιώντα την εξουσία του την τελευταία στιγμή. Τώρα, Πέτρο, όλα δείχνουν ότι πάμε σε συμφωνία για το Brexit μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών. Από ό,τι φαίνεται θα ανακοινωθεί ανα πάσα στιγμή. Έχει ανακοινωθεί ότι ο Τζόνσον θα κάνει την τελευταία αναγγελία μέσα σε επόμενα λεπτά ή μέσα στην επόμενη ώρα. Όλα τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν πως έχουν φτάσει σε συμφωνία. Τελευταία μετάδοση έγινε από το Bloomberg. Λένε ωστόσο ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με το καθεστώς της αλληλείας μεταξύ της, των Ηνωμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιμένουμε να επιληθεί και αυτό και μέσα στα επόμενα λεπτά, μέσα σε επόμενη ώρα θα υπάρξει και επίσημη αναγγελία στο παραπέντε. Λοιπόν θα έχουμε. Πετρώ να σα ευχαριστήσω πολύ.